Εμείς βρισκόμαστε στην γέφυρα Καλυφτάκη. Είδαμε και νωρίτερα τις εικόνες ότι όλοι οι οδηγοί σταματούν εδώ πέρα για να βάλουν τις αντιολισθητικές αλυσίδες, αν θέλουν να συνεχίσουν στο ρεύμα προς Λαμία. Να σας δώσω μία είδηση της τελευταίας στιγμής, μία αποκλειστική είδηση στο Open. Έχουν διπλώσει 4 νταλίκες στο ύψος στο Μαρτίνο και η κυκλοφορία γίνεται μόνο σε 2 λωρίδες. Έχουν διπλώσει λόγω του παγετού, έχει σχηματιστεί πάγος στο οδόστρωμα. Αυτή την ώρα κατευθύνονται εκεί πέρα και οι γερανοί, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξομαλυνθεί η κατάσταση και οι οδηγοί να περνούν πιο εύκολα. Τώρα, πώς έφτασαν ως εκεί οι οδηγοί δεν γνωρίζουμε, διότι όπως ξέρουμε τα βαρέα οχήματα απαγορεύεται να κυκλοφορούν προς την Λαμία. Να σας πω ότι έντονα φαινόμενα έχουμε στο τμήμα Τραγάνα και Λόγκος. Υπάρχουν εκεί και επιστρώσεις πάνω στην Εθνική Οδό. Επιχειρούν λοιπόν διαρκώς, όπως μαθαίνουμε, τα οχήματα για να προσπαθήσουν να κρατηθεί ανοιχτή η Εθνική Οδός, παρόλο που στο τμήμα της, από το σημείο που βρισκόμαστε, περνούν τα αυτοκίνητα μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Mm-hmm. Να σας πω ότι επίσης είναι πολύ δύσκολο το τμήμα Άγιος Στέφανος και Μαλακάσα. Yeah. Υπάρχει και εκεί χιόνι, ωστόσο, όπως μας λένε, έχουν περάσει αλατιέρες, έχουν ρίξει αλάτι και οι οδηγοί περνούν από εκεί σχετικά εύκολα αυτή την ώρα. Γιάννη, πάντως, μεγάλο θέμα είναι στο Μαρτίνο λόγω της έντονης κακοκαιρίας. Yeah.